Ο ήλιος στο ζυγό και θα σας πω κάτι για τις σχέσεις που φίλοι μου και φίλες μου θα σας εκπλήξει. Μπορεί να σας αφήσει και άφωνους, αλλά μελετώντας ολίγον την αστρολογία και ολίγον την αριθμολογία και τα μελετάμε όχι για να πούμε ότι είναι το πεπρωμένο μας και ό,τι λένε αυτό είναι, απλά βλέπουμε κάποιες τάσεις, κάποιες όψεις. Βγάζουμε ένα συμπέρασμα για να μπορέσουμε λίγο να σκεφτούμε αυτό που μας δίνουν σαν προδιάθεση, να το δουλέψουμε κι εμείς στις ζωές μας το αντίστοιχο, όπως αυτά που θα σας πω. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο κρεμόμαστε, ξέρετε, με νύχια και με δόντια και είναι αυτό και τίποτε άλλο. Απλά λαμβάνουμε τις πληροφορίες και τις δουλεύουμε ο καθένας ξεχωριστά στο μυαλό μας αναλόγως. Στο νούμερο 1 λοιπόν, είπαμε, περνάει ο ήλιος στο ζυγό. Αυτή την περίοδο και για τον επόμενο και για τις επόμενες 21 μέρες θέλω να είστε ξεκάθαροι πραγματικά με το τι θέλετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι θέλουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά τελικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι και λεπτομερείς για κάθε τομέα της ζωής μας το τι θέλουμε. Και αφού είμαστε ξεκάθαροι και ελπούμε ότι επιθυμούμε αυτό, εκείνο, το άλλο, και γι' αυτό το λόγο, γιατί πρέπει να υπάρχει και το γιατί, κάθε μας επιθυμία θα πρέπει να συνοδεύεται δίπλα και από ένα γιατί. Θέλω να είμαι οικονομικά εντάξει, όταν γράφουμε τους στόχους, τώρα σαν επιθυμία εκφράζουμε το θέλω να είμαι οικονομικά ελεύθερος. Αν πάμε να το γράψουμε όμως για να το διαβάζουμε, όπως είπαμε, πρωί με το που ξυπνάμε και βράδυ πριν κοιμηθούμε, γράφουμε είμαι οικονομικά ελεύθερος, σαν να έχει ήδη γίνει σε παρόντα ή παρελθόντα χρόνο. Αλλά τέλος πάντων, εκφράζεις μια επιθυμία στη φίλη σου την τάδε, στον φίλο σου τον τάδε, μπούχτισα. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να είμαι οικονομικά ελεύθερος. Να ζω άνετα, να αγοράζω ό,τι τραβάει η ψυχή μου, να κάνω ταξίδια. Βλέπετε, να κάνω ταξίδια. Γιατί θέλεις να είσαι οικονομικά ελεύθερος? Για να κάνω ταξίδια. Για να αγοράζω ό,τι τραβάει η ψυχή μου. Για να αγοράζω οτιδήποτε έχει ανάγκη η οικογένειά μου εύκολα. Και χωρίς κόπο και χωρίς στεναχώρια, αν μου φτάνουν ή δεν μου φτάνουν. Χωρίς άγχος, αν μου φτάνουν ή δεν μου φτάνουν. Ή θέλω να βρω τον ιδανικό σύντροφο. Γιατί δεν θέλω άλλο να είμαι μόνη, γιατί θέλω να έχω κάποιον να μοιράζομαι πράγματα μαζί του, όπως μπλα 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 μπλα. Πάντα η επιθυμία μας πρέπει να συνοδεύεται και από το γιατί. Γιατί, αν ξέρεις το γιατί σου, γιατί επιθυμείς αυτό που επιθυμείς, να ξέρεις ότι ανεβάζεις το συναίσθημα. Καταφέρνεις να πετύχεις ένα ανυψωμένο συναίσθημα. Νιώθεις καλύτερα την επιθυμία σου όταν ξέρεις το γιατί σου. Και όταν το γιατί είναι δυνατό, άρα και το συναίσθημα είναι δυνατό, η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Αυτή την περίοδο τώρα από σήμερα και μέχρι 21 μέρες υπάρχουν κάποιες χαώδεις τάσεις. Υπάρχει ένα χάος, υπάρχει ένα μπέρδεμα στις ζωές μας, υπάρχει υπερβολικό στρες, υπάρχει υπερβολικό άγχος, υπερβολική ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να χανόμαστε από τους στόχους μας. Να είμαστε focus, εστιασμένοι στους στόχους μας, να μην τα παρατάμε, να συνεχίζουμε. Εκεί που θέλουμε να τα παρατήσουμε, εκεί που νιώθουμε ότι τέλος δεν μπορώ άλλο, δηλαδή κουράστηκα, μπούχτησα, δεν μπορώ άλλο, θέλω λίγο να κάνω πίσω. Όχι, εκεί είναι που θα σμπρώχνεις τον εαυτό σου να συνεχίζει με ακόμα περισσότερη φόρα. Ιδίως αυτό το διάστημα, γιατί να ξέρετε ότι ευνοούν όλες οι πλανητικές θέσεις στο όποιος αναλαμβάνει δράση και όποιος είναι εστιασμένος και φόκους εκεί στις επιθυμίες του, αλλά και αναλαμβάνει δράση όπως σας είπα καθημερινά, αυτός είναι που θα τρέξει την υλοποίηση των επιθυμιών του. Θα το τρέξει, δηλαδή θα έρθουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Στο νούμερο 2 όμως, όπως σας υποσχέθηκα κάτι για τις σχέσεις που θα σας αφήσει έκπληκτους, άναυδους, θα πείτε τώρα τι λέει αυτή. Λοιπόν, ακούστε με, είστε πάρα πολλοί εσείς, και το ξέρω ότι είστε πάρα πολλοί, που έχετε πραγματικά βαρεθεί μέσα στις σχέσεις σας. Είτε αυτές είναι σχέσεις κάποιων μηνών,
χρόνου, 2, 3 χρόνια, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Μην το πάμε αναπεντάδες, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είστε πάρα πολλοί εσείς που δεν βαρεθήκατε και δεν βλέπετε φως στο τούνελ. Δεν νιώθετε κάτι. Έχει πέσει το πάθος, έχει πέσει κατακόρυφα ο πόθος, η ερωτική επιθυμία. Και αρχίσατε να δουλεύετε στο μυαλό σας ότι θέλετε να βγείτε από αυτή τη σχέση, να χωρίσετε. Να φύγετε, να βρείτε κάτι άλλο ή ενδεχομένως μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε βρει ήδη κάτι άλλο παράλληλα, σε στυλ παράνομο. Εγώ εδώ όμως έρχομαι να σας πω να το ξανασκεφτείτε πριν φύγετε, πριν χωρίσετε. Να ξαναδουλέψετε τη σχέση σας με τον ήδη σύντροφό σας. Να το ξαναπάρετε από την αρχή. Να ξαναβάλετε κάτω τα πράγματα και οι δύο, εσείς και ο σύντροφός σας, να μιλήσετε ειλικρινά ο ένας προς τον άλλον, ο ένας με τον άλλον, να πείτε εσείς τι θέλετε, τι θα θέλατε και τι σας πειράζει, αλλά να αφήσετε και τον άλλο να σας πει τι θέλει και αυτός και τι θα ήθελε διαφορετικό. Χωρίς όμως να κουνάμε κανένα δάχτυλο και χωρίς να κατηγορούμε, γιατί αν αρχίσουμε έτσι ο άλλος δεν θα μας ακούσει. Αφού μιλήσετε και επικοινωνήσετε, θα αναλάβετε δράση και θα προσπαθήσετε ακόμα και με μικρά πράγματα, όπως το να βγείτε κάπου μόνοι σας που δεν έχετε βγει εδώ και τόσο καιρό, κάπου ιδιαίτερα, για ένα ποτό, για ένα φαγητό, κάπου με ωραία ατμόσφαιρα και να βρεθείτε ξανά, ήσυχα, ωραία, όπως αυτά που κάνατε στην αρχή της σχέσης σας που περνούσατε καλά και ήσασταν ερωτευμένοι και τα έχετε ξεχάσει. Τι κάνατε τότε? Φέρτε τα λίγο στο τώρα. Τοποθετήστε τα στο τώρα και αρχίζετε να τα ξαναδουλεύετε λοιπόν αυτά. Η τάση είναι όσοι σκέφτεστε να χωρίσετε, δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα σε χειριστικές σχέσεις, τοξικές σχέσεις που μπορεί να πέφτει ξύλο, λεκτική βία, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι εθισμοί άσχημοι από τον σύντροφο και δεν μπορείτε πλέον να το διαχειριστείτε. Δεν μιλάω για τέτοια σοβαρά. Μιλάω για ανθρώπους που είναι καιρό μαζί, χρόνια μαζί, γάμοι, που είναι έτοιμοι να διαλυθούν. Το ένα άτομο είναι έτοιμο να φύγει. Εκεί κάντε λίγο μία παύση, ξαναδείτε το και ξαναπροσπαθήστε το, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε, εάν το ξαναδείτε και το ξαναπροσπαθήσετε, τι θαύματα μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να το γυρίσετε όλο ξανά υπέρ σας. Γιατί όπως έλεγα και σε μία φίλη που είχα online coaching πριν από λίγο, με βάση τις καθημερινές μου επαφές με σας, εκεί έξω υπάρχει πάρα πολύ, εγώ το λέω και συγγνώμη, θα σας φανεί απότομο, δεν ξέρω, κάπως θα σας φανούν οι λέξεις, αλλά μου αρέσει να λέω τις λέξεις έτσι χορταστικές. Εκεί έξω υπάρχει πολύ βρωμιά και πολύ ψευτιά. Το πιο πιθανό, θα βάλω 85%, μπορεί να είναι περισσότερο, αλλά επικώς θα βάλω ένα 85%. Αν προχωρήσεις παρακάτω, το πιο πιθανό είναι να βρεις χειρότερα και όχι καλύτερα. Ιδίως όταν μέσα στο σπίτι σου, δίπλα σου, έχεις κάποιον ο οποίος σ' αγαπάει, σε εκτιμάει. Έχεις ένα διαμαντάκι. Βαρέθηκες. Οκ. Έλα όμως να το ξαναπάρεις από την αρχή, να το ξαναπροσπαθήσεις. Μπορεί όλη αυτή η προσπάθεια να σε αφήσει άναυδο, να σε αφήσει έκπληκτο, γιατί θα δεις ότι έχεις συναισθήματα που πάλι βγήκαν στην επιφάνεια. Έχεις πόθο ακόμα για αυτό το άτομο που πάλι βγήκε στην επιφάνεια. Πάλι το πάθος ξαναγύρισε. Και να είστε και καλύτερα από πριν. Καλύτερα από ποτέ. Η τάση είναι αυτή. Σας είπα, το ένα είναι το οικονομικό επαγγελματικό όσον αφορά τους στόχους πριν, στο νούμερο ένα. Και στο νούμερο δύο είναι όσον αφορά τα αισθηματικά. Αυτή η περίοδος. Και επίσης, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Κάποιοι που έχετε πιέσει πάρα πολύ τους εαυτούς σας και είστε λίγο στην τσίτα με όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις δουλειές που έχετε αναλάβει και πλέον έχετε φτάσει στο αμήν, πάρτε 2 μέρες χρόνο για σας μόνο, κάντε μια παύση. Το χρειάζεστε αυτή την εποχή, 2 μέρες δηλαδή φύγετε από οτιδήποτε σας έχει ζαλίσει το κεφάλι και είναι έτοιμο να εκραγεί το κεφάλι σας. Κάντε λίγο πίσω 2 μέρες. Δεν θα πάθετε τίποτα, ούτε η δουλειά σας θα πάθει κάτι. Αν 2 μέρες μείνετε εσείς και ο εαυτός σας να καθαρίσετε τις σκέψεις σας, να ηρεμήσετε εσωτερικά, να σας επαναφέρετε σε ισορροπία και μετά θα δείτε από τις 2 μέρες ότι όλα θα είναι πολύ καλύτερα.